Και μήπως για να κάνει με τον Μάρκο. Τον Μάρκο. Πώς σου ήρθε τώρα. Μου ήρθε γιατί τον είδε στον ύπνο σου. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο εφιάλτης δίχως τέλος αρχίζει για την οικογένεια των Σταματάκηδων με τη σύλληψη της Βασιλικής για το θάνατο του Λάζαρου. Οι Μουντάκηδες, η οικογένεια του νεκρού, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεό μας, θέλουν να εκδικηθούν τον δολοφόνο του αλλά και όσους κάλυπταν τη Βασιλική. Έτσι, όπως θα δούμε, δεν διστάζουν να απειλήσουν και την ίδια τους την οικογένεια, τους Βρουλάκηδες, στέλνοντας ένα μήνυμα στην Αργυρό και στον Αστέρι με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσαν. Οι Μουντάκηδες εξαπολύουν απουλές πως θα πληρωθεί με αίμα ο θάνατος του δικού τους ανθρώπου και μάλιστα καταφέρουν να βάλουν έναν άνθρωπό τους μέσα στη φυλακή όπου κρατεί τη Βασιλική, ο οποίος την προειδοποιεί για τις συμφορές που θα ακολουθήσουν. Η γυναίκα τότε αντιλαμβάνεται πως όλοι οι δικοί της άνθρωποι κινδυνεύουν και τρέμει για τη ζωή του Μαθιού, για την οποία φοβάται και η Καλλιόπη, καθώς πιστεύει πως εκείνος είναι ο στόχος τους. Ωστόσο, όλα ανατρέπονται. Κάποια στιγμή, και ενώ ο μικρός Πετράκης βρίσκεται στον παιδικό σταθμό, λαμβάνει έναν έλπιστο δώρο. Δεν είναι όμως ένα οποιοδήποτε δώρο. Είναι ένα όπλο, το οποίο στέλνουν οι Μουντάκηδες σαν προειδοποίηση, τόσο στον Αστέρι, όσο όμως και στην Αργυρό. Οι δύο τελευταίοι ειδοποιούνται για το συγκεκριμένο γεγονός από το σχολείο και σπέβουν στο παιδί τους. Διαπιστώνουν πως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι πίστευαν, καθώς ακόμη και ο γιος τους έγινε στόχος απειλών επίδοξων δολοφόνων που το μόνο που θέλουν είναι να σκοτώσουν για να εκδικηθούν. Αμέσως σημαίνει συναγερμός για να προστατευτεί πάνω απ' όλα το παιδί, το οποίο δεν φταίει και σε τίποτα. Όλοι ενημερώνονται για το περιστατικό και φοβούνται πως τα αντίπεινα των Μουντάκηδων θα είναι σκληρά και γεμάτα αίμα. Η Μαρίνα εντωμεταξύ, η ψυχολογική της κατάσταση της οποίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι ήδη εύθραυστη, μαθαίνει για το περιστατικό και τρελαίνεται από την αγωνία της. Ωστόσο αυτή τη φορά δείχνει να αρχίζει να τα χάνει. Μάλιστα κάποια στιγμή βλέπει τον Αντώνη και πιστεύει πως είναι ο χαμένος της γιος. Ο Πέτρος και ο αστυνομικός φοβάται πως παραφρονεί. Η γυναίκα παθαίνει κρίση τρέλας και οι δικοί της τη μεταφέρουν για πρώτες βοήθειες. Αφού τις κάνουν οι ρομιστικές ενέσεις, στη συνέχεια τις στέλνουνε και σε ψυχίατρο. Η κατάστασή της θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για το μέλλον και όλοι φοβούνται μήπως και επιχειρήσει να κάνει ξανά κακό στον εαυτό της. Μόνο στη σκέψη όμως πως ίσως χάσει ακόμη ένα αγαπημένο της πρόσωπο μετά το παιδί της, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να τη συνεφέρει και η Αργυρό με τον Αντώνη φοβούνται πως η παράνοιά της θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο, καθώς πλέον ο μικρός Πετράκης έχει μπει στο στόχαστρο των δολοφόνων. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!